Το χρυσό κλουβί. Νεράιδες και άνθρωποι. Διαφορετικοί αλλά και μοναδικοί. Αν και μοιράζονται πολλά συναισθήματα και χαρακτηριστικά που τους κάνουν να μην διαφέρουν και τόσο πολύ. Ήταν μια υπέροχη ημέρα όταν μια νεράιδα έπαιζε έξω με τις φίλες της. Hey, κοίτα! Μια ανθρώπινη μπότα! Τρέισι, έλα στο σπίτι. Έχει αρχίσει να σκοτεινιάζει. Αντίο, Σάλι. Μητέρα, γιατί οι άνθρωποι μπορούν και μένουν έξω στο σκοτάδι και εμείς όχι? Η ζωή τους είναι πολύ καλύτερη από τη δική μας. Καλή μου. Όλοι ζούμε τις ζωές μας διαφορετικά. Και θυμίσου, πάντα επιθυμούμε όλα όσα δεν έχουμε. Νομίζεις ότι είναι καλύτερο να είσαι άνθρωπος, αλλά εάν ήσουν, τότε ίσως να μην το πίστευες αυτό. Α, δεν το πιστεύω αυτό. Η ζωή μου είναι τόσο βαρετή. Αυτό που η Τρέισι η Νεράιδα δεν γνώριζε ήταν ότι δυστυχώς η επιθυμία της θα γινόταν πραγματικότητα. Και μάλιστα σύντομα. Γιατί κάπου εκεί κοντά ήταν ένα παράξενο ζευγάρι που ενδιαφερόταν για παράξενα πράγματα. Μα τι είναι αυτό? Γεια σου, μικρή! Μα τι συνέβη? Μην ανησυχείς! Είμαστε ενθουσιασμένοι που γνωρίσαμε πλάσματα που δεν είναι άνθρωποι. Λοιπόν, είμαστε ο κύριος και η κυρία Χάμπλ. Φύγετε από εδώ τώρα. Σας τρομάξαμε. Δεν θέλουμε να ενοχλήσουμε. Βλέπετε, είμαστε εξερευνητές. Γυρίζουμε τον κόσμο αναζητώντας το άγνωστο. Wow! Η κυρία Χάμπλ κατάλαβε ότι η Τρέισι ήθελε να δει και άλλα πράγματα. Κοίταξε πονηρά τον κύριο Χάμπλ και τότε και οι δύο άρχισαν να λένε ωραία πράγματα για τον έξω κόσμο. Η μητέρα της Τρέισι φαινόταν ανήσυχη, καθώς έβλεπε τον ενθουσιασμό της Τρέισι. Τι? Θέλεις να πας μαζί τους? Άφησέ με να πάω μαζί τους. Θα επιστρέψω πριν το καταλάβεις. Μονάχα για λίγες μέρες, σε παρακαλώ. Η μητέρα της προσπάθησε να την πείσει για τους κινδύνους του κόσμου, αλλά ο κύριος και η κυρία Χάμπλ ήταν τόσο πιστικοί που τελικά την κατάφεραν. Άκου, θα λείψεις για 4 ημέρες. Εντάξει, θα περιμένω να γυρίσεις, μην ξεχαστείς. Και με βαριά καρδιά η Νεράιδα τη χαιρέτησε. Το σπίτι των Χάμπλ ήταν μοναδικό. Οι μεγάλες κολόνες και το λευκό χρώμα του έκαναν να μοιάζει με παλάτι, ενώ η Τρέισι ήταν ενθουσιασμένη με όλα όσα γνώριζε. Καθώς μπήκε στο σπίτι, έμεινε άφωνη. Ήταν γεμάτο με πηγές και φυτά. Ήταν σαν να υπήρχε μια ζούγκλα μέσα στο σπίτι. Ελπίζω να σου αρέσει εδώ, μικρή. Εμείς θέλουμε πάντα να ζούμε κοντά στη φύση. Έχουμε μεγάλο σεβασμό για μαγικά πλάσματα σαν και σένα, αλλά και για τη φύση. Είναι τόσο καλή. Άδικα ανησυχούσε η μητέρα. Αυτό όμως που δεν ήξερε η Τρέισι ήταν ότι το ζευγάρι αυτό αποκαλούνταν οι μη επιστήμονες. Ότι τους άρεσε να βρίσκουν ασυνήθιστα και μαγικά πλάσματα και να μαθαίνουν από αυτά κρατώντας τα σε κλουβιά. Οι Χάμπλ φρόντισαν ώστε η Τρέισι να είναι άνετα. Της έδωσαν ό,τι φαγητό ήθελε, αλλά και ό,τι άλλο επιθυμούσε και ζητούσε από αυτούς. Φαίνεται χαρούμενη. Όσο πιο χαρούμενο το πλάσμα, τόσο πιο εύκολο το πείραμα. Και καλά έκανες που τις έκανες μαγικά παρεπιπτόντως. Έτσι, και να θέλει να φύγει, δεν θα μπορέσει. Αλλά σύντομα, η Τρέισι άρχισε να παρατηρεί κάτι. Κατάλαβε ότι ενώ το ζευγάρι ήταν πολύ φιλικό και αυτή μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει μέσα στο σπίτι, δεν την άφηναν ποτέ να βγει έξω από αυτό. Της έδιναν οτιδήποτε ήθελε, όποτε και να το ζητούσε. Κάθε φορά που ήθελε να βγει έξω, δεν την αφήνανε. Χρειάζομαι λίγο καθαρό αέρα. Ίσως βγω για λιγάκι έξω. Δεν θα χρειαστεί αυτό, μικρή μου. Ο αέρας στο δωμάτιο είναι πάρα πολύ καθαρός. Αυτή η συσκευή καθαρίζει τον αέρα πολύ καλά. Δεν θα σου λείψει καθόλου το να βγεις έξω. Δεν λείπει και σε μας. Ώσπου μία νύχτα, πήρε την απόφαση να βγει έξω όσο το ζευγάρι κοιμότανε. Αλλά τη στιγμή που άνοιξε την πόρτα... Τι? Καταιγίδα μέσα στο καλοκαίρι!
Αυτό δεν έγινε μόνο μία φορά. Η Τρέισι δεν μπορούσε να βγει από το σπίτι. Κάποιες νύχτες έβρεχε πολύ δυνατά, κάποιες άλλες χιόνιζε πολύ και έτσι συνεχιζότανε. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το σπίτι δεν είναι ό,τι φαίνεται. Η Τρέισι δεν ήξερε ότι όσο εξερευνούσαν μαγικά βασίλεια, οι Χάμπλ είχαν μάθει και αυτοί κάποια μαγικά. Το ξόρκι που είχαν κάνει σε αυτοί ήταν ξόρκι περιορισμού. Δεν μπορούσε να βγει έξω, όσο και αν το ήθελε, εκτός εάν οι Χάμπλ την έβγαζαν έξω μόνοι τους. Κάτι που φυσικά δεν θα κάνανε. Οι Τρέις ήταν εχμάλωτοι τους. Πέρασαν οι μέρες και οι Τρέις ήταν στο δωμάτιό της. Της έλειπε η οικογένειά της. Πολύ. «Κυρία Χάμπλ, κάτι δεν πάει καλά. Η Τρέις δεν νιώθει καλά εδώ και κάποιες ημέρες και δεν έχει σηκωθεί από το κρεβάτι». «Αυτό δεν είναι καλό. Θα πρέπει να είναι υγιείς για να τις κάνουμε τα πειράματα. Όταν καταλάβουμε πώς βρίσκουν τη μαγεία τους οι νεράιδες, τότε θα είμαστε σε θέση να την βρούμε και εμείς. Αλλά μέχρι τότε θα πρέπει να νιώθει καλά και χαρούμενη». «Καλή μου, σκεφτόμασταν ότι μιας και είσαι άρρωστη, τι λες να μείνεις εδώ και εμείς να πάμε σπίτι σου και να σου φέρουμε ό,τι επιθυμείς από εκεί. Έχεις κάποιο μήνυμα να του στείλεις?» «Ναι, κυρία Χάμπλ. Πες τη μητέρα μου να μην ανησυχεί καθόλου για εμένα. Ότι η κόρη της ούτε πεινάει ούτε διψάει και ότι απολαμβάνει τη ζωή της στο χρυσό κλουβί που αποκαλεί πλέον σπίτι. Ότι έχει όλα όσα χρειάζεται μέσα στο νέο της σπίτι και ότι δεν θα χρειαστεί να βγει ποτέ». Η κυρία Χάμπλ δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά της. Το μήνυμα της Τρέις ήταν η απόδειξη ότι η Τρέις ήταν χαρούμενη με αυτούς και ότι δεν ήθελε να φύγει. «Αυτό το μήνυμα σίγουρα θα κρατήσει την οικογένειά της, ε?» Χωρίς να χάσουν ούτε μία στιγμή, οι Χάμπλ έφυγαν από το σπίτι και πήγαν στην οικογένεια της Τρέισι, όπου τους είπανε όλο το μήνυμα λέξη-λέξη. Ότι η κόρη της ούτε πεινάει ούτε διψάει και ότι απολαμβάνει τη ζωή της στο χρυσό κλουβί που αποκαλεί πλέον σπίτι. Ότι έχει μέσα όλα όσα χρειάζεται. Στάσου, τι? Προς έκπληξή τους, οι νεράιδες άρχισαν να λιποθυμούνε η μία μετά την άλλη. Όλες οι νεράιδες ήταν στο έδαφος. «Μα τι κάναμε?» «Δεν έχω ιδέα, αλλά ας φύγουμε τώρα από εδώ πριν μας δει κάποιος». Οι Χάμπλ είχαν τρομάξει πάρα πολύ. Δεν ήξεραν τι να κάνουν και τότε συνειδητοποίησαν ότι υπήρχε μόνο μία νεράιδα που θα μπορούσε να τους σώσει από την οργή του νεραϊδοβασιλείου. «Πείτε μου ακριβώς τι συνέβη». «Τη στιγμή που άκουσαν το πρώτο σημείο του μηνύματος, όλες λιποθύμησαν, ούτε ανέπνεαν, το ελέγξαμε». Ακούγοντας το αυτό και προς μεγάλη έκπληξη των Χάμπλ, η Τρέισι λιποθύμησε και δεν ανέπνεε καθόλου. «Όχι!» Οι Χάμπλ ήταν μπερδεμένοι και φοβισμένοι. Ήξεραν ότι θα έπρεπε να πάρουν την Τρέισι γρήγορα από το σπίτι τους πριν τους δει κάποιος. Πήραν την Τρέισι και την αφήσανε στον κήπο. «Ας φύγουμε τώρα!» «Λοιπόν, πού νομίζετε ότι πάτε?» «Είσαστε όλες καλά, Τρέισι και εσύ?» «Ναι. Όταν λιποθυμήσαμε, η Τρέισι πήρε μήνυμα να κάνει το ίδιο. Αποκάλεσε το σπίτι σας χρυσό κλουβί, που σήμαινε ότι δεν μπορούσε να φύγει. Καταλάβαμε ότι της είχατε κάνει κάποιο ξόρκι περιορισμού και ότι ο μόνος τρόπος για να βγει ήταν να τη βγάλετε εσείς οι ίδιοι μέσα από το σπίτι. Νομίζετε ότι θα μας μαγεύετε με την ίδια μας τη μαγεία?» «Θέλετε να κατανοήσετε το άγνωστο και το μαγικό, αλλά δεν το σέβεστε». «Ασφαλώς και σας σεβόμαστε όλους. Δώσαμε στην Τρέισι όλα όσα μας ζήτησε». «Με τι τίμημα. Της πήρατε την ελευθερία της και της δώσατε κάποιες πολυτέλειες μόνο και μόνο για τους εγωιστικούς σκοπούς σας. Ένα κλουβί από χρυσάφι παραμένει κλουβί. Με εχμαλωτήσατε. Δεν μπορείς να κρατήσεις τη φύση σε κλουβί». «Αχ, ζητώ συγγνώμη, μαμά. Έπρεπε να σε είχα ακούσει». «Ζήτω. Οπότε όλοι κερδίσαμε. Είμαστε όλοι ζωντανοί. Δεν χρειάζεται να κρατάμε κακίες μεταξύ μας τώρα». Φυσικά και όχι. Δεν είμαστε θυμωμένοι και μάλιστα δώσατε ένα πολύ σημαντικό μάθημα στην κόρη μου και θα σας ανταποδώσω τη χάρη. Λέτε ότι είστε εξερευνητές, σωστά? Τι λέτε να εξερευνείτε για πάντα και να μην πάτε ποτέ σπίτι?»
Και έτσι και έγινε. Η νεραϊδόσκονη δεν επέτρεψε στους Χάμπλ να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Γυρνούσαν στα δάση και καθόντουσαν κάτω από τα δέντρα και ζούσαν όπως όλα τα πλάσματα του δάσους. Η Τρέις είχε πάρει το μάθημά της. Δεν σταμάτησε ποτέ να είναι περίεργη για τον κόσμο, αλλά τώρα πρόσεχε περισσότερο τις επιλογές της. Και είχε μάθει πια ότι η ελευθερία είναι πολύτιμη και ότι καμία πολυτέλεια δεν αξίζει κανένα χρυσό κλουβί.